Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σφοδρή κακοκαιρία με βροχές, χιόνια και ισχυρούς ανέμους προβλέπει από αύριο με έκτακτη ανακοινωσή της Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι βενζινοπόλες επιμένουν στην απεργία διαρκείας από τις 9 Δεκεμβρίου, απεργία που θα μας αφήσει παραμονές Χριστουγέννων χωρίς καύσιμα και θέρμανση. Η απεργία της ΔΕΗ λύγει τα μεσάνυχτα, όπως και οι άλλες απεργίες στο δημόσιο κυρίως τομέα, αλλά η αντιπαράθεση εργαζομένων και κυβέρνησης θα συνεχιστεί με την γενική απεργία που κήρυξαν από κοινού στις 17 Δεκεμβρίου η ΓΕΣΕΕ και η ΑΔΔΗ. Χωρίς ηλεκτρικό και πράσινα λεωφορεία θα μείνει η Αθήνα από τις 5 τα ξημερώματα έως τις 9 το πρωί αύριο. Ένα αγοράκι 1,5 έτους βρέθηκε δεμένο με σκηνή στα κάγκελα υπογείου μιας πολυκατοικίας. Το παιδάκι το είχε δέσει η γυναίκα που το φρόντισε, η μητέρα του δεν έχει ακόμη βρεθεί. Με την αγόρευση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη, συνεχίστηκε στο ειδικό δικαστήριο η δίκη για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Ο βουλευτής κατήγορος αναμένεται να είναι αυστηρότερος όταν θα υποβάλει αύριο τις προτάσεις του για τους κατηγορουμένους. Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων κ. Τσοβόλα και Πέτσου ζήτησαν πενθήμερη προθεσμία για να ετοιμάσουν τις απολογίες τους και η απάντηση του δικαστηρίου θα δοθεί αύριο. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά ρεπορτάζ στα νέα του Αντένα στις 8.30.